Χαρακτηρίστηκαν παγκοσμίως οι ήρωες του 2020. Η προσπάθεια, η κόπωση, η αγωνία τους, αλλά και η συμπόνια προς τους ασθενείς αποτυπώθηκαν σε εικόνες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Έγιναν οι πρωταγωνιστές που κατατροπώνουν τον ιό σε κόμιξ και σκίτσα καλλιτεχνών. Έλαβαν με ποικίλους τρόπους την ευγνωμοσύνη των πολιτών, έχασαν συναδέλφους και φίλους. Γιατροί και νοσηλευτές όλων των νοσοκομείων, είτε σε χώρες και περιοχές που χτυπήθηκαν πιο έντονα από τον ιό, είτε και σε εκείνες με λιγότερα περιστατικά, βρέθηκαν κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή αυτής της απρόβλεπτης και άνησης μάχης, μαζί βέβαια με το σύνολο του υγειονομικού και μη προσωπικού των δομών υγείας, αλλά και του ΕΚΑΒ. Η Ήπειρος και τα Γιάννενα είχαν την τύχη ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, όταν τα κρούσματα αυξάνονταν μέρα με την ημέρα, όταν οι μονάδες λοιμωδών που αναπτύχθηκαν και στελεχώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ γέμιζαν η μία μετά την άλλη, να έχουν το ιατρικό προσωπικό που όχι μόνο θα φροντίσει τους ασθενείς που βρέθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να πείσουν τους πολίτες να προστατευθούν και να δώσουν την ευκαιρία στο σύστημα υγείας να φροντίσει όλους όσους καταφύγουν σε αυτό. Εκφράσατε πάρα πολλές φορές αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα την έντονη ανησυχία σας, την έντονη αγωνία σας. Και σας ρωτώ ανθρώπινα, το περασμένο φθινόπωρο ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που βιώσατε σε αυτή τη διάρκεια της πανδημίας, κύριε Μιλιώνη? Νομίζω ότι στις αρχές του Οκτωβρίου, όταν συνομιλήσαμε μαζί, ήταν πολύ έκδηλη και η αγωνία και η ανησυχία μου. Όφιλα να το εκφράσω αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πάβει να λέει την αλήθεια και να εκφράζεται ακριβώς όπως πρέπει, ιδιαίτερα αν ο κίνδυνος ελοχεύει γύρω μας. Άρα λοιπόν βγήκα για να παρακαλέσω να αρχίσουν τα μέτρα να εφαρμόζονται πρώτα στην πόλη μας. Το γεγονός ότι εμείς έπρεπε να κλείσουμε νωρίτερα και κλείσαμε 12 μέρες νωρίτερα, το βιώσαμε και νομίζω ότι η πίεση που αισθανθήκαμε ήταν πιο ελαφριά από αυτή που βίωσαν οι γειτονικοί μας νομοί. Είδατε τι ακριβώς έγινε στους γειτονικούς νομούς της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ακόμα και στη Θράκη. Εμείς με 12 μέρες μεγαλύτερης διάρκειας αποκλεισμούς και περιοριστικά μέτρα, νομίζω ότι μπορέσαμε και τα πήγαμε καλύτερα. Και θα δείτε και κάτι άλλο που σήμερα με χαροποίησε πολύ. Σε μια μεγάλη μελέτη πανελλαδική, οι γιανιώτες ήταν εκείνοι που φορούσαν πιο σωστά και περισσότερο τις μάσκες στην καθημερινότητά τους. Ήταν ένα εξαιρετικό νέο για μένα που δείχνει πολλά, πραγματικά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ δηλαδή τους συμπολίτες μας γι' αυτό. Η πανδημία του κορονοϊού ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε και οι γιατροί των μονάδων λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δεν ήταν περισσότερο προετοιμασμένοι. Χρειάστηκε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, συνυπάρχοντας εν γνώση τους με τον αόρατο εχθρό, και αυτό τους κάνει ήρωες. Έστω και αν είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας που θεωρούν ότι έκαναν απλά τη δουλειά τους και ευχαριστούν τους πολίτες που κατάφεραν με την τήρηση των μέτρων να περιορίσουν την πανδημία. Ήταν όντως μια δύσκολη χρονιά. Ήρωες νομίζω είμαστε όλοι μας, όλοι οι πολίτες της Ελλάδας, γιατί λίγος πολύ σταθήκαμε έτσι στο ύψος των περιστάσεων. Για μας ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλάξαμε ρόλο, αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο νοσηλεύουν τους ασθενείς. Προσαρμοστήκαμε όμως γρήγορα, προσφέραμε τις υπηρεσίες μας με νομίζω πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά και οι πολίτες ιδίως της Ηπείρου δείξαν και αυτοί μεγάλο βαθμό υπευθυνότητας, περιορίσαμε το κακό κάποια στιγμή που πήγε να μας ξεφύγει και για να μπορούμε τώρα έτσι να είμαστε πιο ήσυχοι και να ταινίσουμε λίγο το 2021 με περισσότερη αισιοδοξία. Ξεκίνησαν δε και οι εμβολιασμοί, που είναι και το τελικό μας όπλο, για να φύγουμε από αυτό το σκοτεινό τούνελ και να αναπνεύσουμε πάλι έτσι καθαρό αέρα. Αυτή η δύσκολη χρονιά, ωστόσο, έδειξε μάλλον και τις αντοχές μας, έτσι, και πολύ περισσότερο εσάς μέσα στις μονάδες, που ενδεχομένως κάνατε και πράγματα που δεν πιστεύατε ποτέ ότι θα μπορούσατε, θα έχετε τις δυνάμεις να κάνετε. Όχι, όχι. Δεν το περιμέναμε και εμείς όντως και μας βοήθησε και πάνω απ' όλα η στήριξη δική σας, των δικών μας ανθρώπων. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και σημαντικό να μας βοηθήσει και να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν. Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες και οι καταστάσεις που έχουμε βιώσει. Αναγκαστήκαμε πολλοί από εμάς να αναδιατάξουμε και τις δυνάμεις μας, να πάρουμε άλλη θέση από αυτή που είχαμε, να αναλάβουμε άλλες ευθύνες, περισσότερες από αυτές που είχαμε, να συγκεντρώσουμε και την προσοχή μας, να δώσουμε όλο μας το χρόνο, όλη μας την ενεργητικότητα σε αυτό εδώ το καθήκον που μας ανατέθηκε. Δεν ξέραμε τις αντοχές μας, αλλά ήμασταν πάντοτε προετοιμασμένοι όταν διαλέγεις αυτόν τον κλάδο. Πάντοτε έχεις το πίσω μέρος στο μυαλό σου ότι είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Ακριβώς. Και γι' αυτό το διαλέγουμε αυτό το επάγγελμα. Είναι καθήκον μας. Αν το φανταζόμασταν ποτέ, κανένας δεν το φανταζόταν, αλλά πάντοτε
Γι' αυτό είναι πάντοτε ένα σενάριο που υπάρχει όταν διαλέγεις αυτόν τον κλάδο. Και ειδικά ειδικότητες όπως είναι η παθολογία, η πνευμονολογία, πάντα ξέρεις ότι θα έχεις και μεταδοτικά νοσήματα και λοιμώδη. Εμείς έχουμε και φυματιώσεις και τις γρήπες, δηλαδή στην μεταδοτικότητα των νοσημάτων έχουμε εξοικειωθεί. Τώρα στην αυγή του νέου έτους, με την αρχή του τέλους της πανδημίας να έχει ξεκινήσει λόγω του εμβολίου, οι γιατροί των μονάδων λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μεταφέρουν τις δικές τους ευχές, αλλά δεν πάβουν να μας υπενθυμίζουν τι πρέπει να κάνουμε για λίγο καιρό ακόμη, προκειμένου να είμαστε όλοι ασφαλείς και να διευκολύνουμε και το δικό τους έργο. Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Εμένα θα μου επιτρέψετε να είμαι σε αυτή την ένταση όσο χρειάζεται και όσο πρέπει. Και μετά από αυτό θα συνεχίσω να έχω τη θέση μου πιο ήσυχα, ασχολούμενος και με τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα και με τα θέματα υγείας, χωρίς να ενοχλώ και να προβάλλομαι τόσο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απλά το κάνω γιατί το οφείλω στους συμπολίτες μου και το κάνω, προσπαθώ να το κάνω όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ψυχραιμία, σύνεση και σοβαρότητα. Η ευχή μας είναι να έχουμε μια καλή χρονιά, να αφήσουμε πίσω μας το 20, να μείνουν όλα τα θετικά διδάγματα από αυτή τη χρονιά, γιατί σίγουρα κάποια πράγματα θα μείνουν παρακαταθήκη και να μπορέσουμε πάλι να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε, να κάνουμε παρέα και να γυρίσουμε, ας πούμε, στις συνήθειες της ζωής μας. Να πούμε σίγουρα χρόνια πολλά, να έχουμε μια καλή χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους, όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο. Να ευχηθούμε ότι το 2021 όμως θα είναι πολύ καλύτερο. Να ευχηθούμε υγεία για όλο τον κόσμο, χαρά, χαμόγελα και να ευχηθούμε ότι θα έρθει πια το τέλος αυτής της πανδημίας. Γι' αυτό καλό είναι να συνεχίσουμε να προσέχουμε και να εμβολιαστούμε, έτσι. Αυτό θα θέλαμε σίγουρα να σας το πούμε. Φυσικά, είναι το μήνυμα, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, εξάλλου. Έχουμε ακόμα δρόμο. Πιστεύω όμως ότι θα είμαστε καλά. Και εγώ με τη σειρά μου αυτό θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα, αυτή η δύσκολη χρονιά μας φανέρωσε πόσο σημαντική είναι. Όλοι να καταφέρουν το 2021 να προοδεύσουν και να επουλώσουν όλες τις πληγές που τους έφερε το 2020, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό, σε όλα τους τα επίπεδα. Εμείς να ευχηθούμε καλό κουράγιο σε όλους τους υγειονομικούς και στον κόσμο υπομονή, όπως κάνουν τόσο καιρό, να συνεχίσουν λίγο ακόμα. Και με το καλό, όταν ξεκινήσει ο εμβολιασμός, όλοι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, να προχωρήσουμε ώστε να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε όλο αυτό και να φύγουμε σιγά σιγά από την πανδημία. Και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή χρονιά. Το αίσθημα του φόβου της απομόνωσης που είχαμε αυτό το χρόνο που πέρασε να τελειώσει σήμερα. Και με την νέα χρονιά να νιώθουμε όλοι χαρά, ελπίδα, να είμαστε όλοι υγιείς, κοντά ο καθένας μας στους δικούς μας ανθρώπους. Και να πω και εγώ ότι πλέον με τους εμβολιασμούς που ξεκινήσανε, κερδίσαμε μια μικρή μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οπότε εμείς οι γιορτές να περάσουμε καλά όλοι μας κοντά στα αγαπημένα μας άτομα, αλλά να προσέχουμε, κρατώντας τις προστάσεις και να είμαστε ασφαλείς και υγιείς. Χρόνια πολλά με υγεία. Και έχουμε όλα αυτά να είναι μια παλιά ανάμεση του παρελθόντος. Μια ευχή μόνο να δώσω. Δηλαδή, στην επόμενη χρονιά, με τον γενικευμένο εμβολιασμό και με τις νέες θεραπείες, να στερήσουμε από τον κορονοϊό τη δυνατότητα να μας πληγώσει περισσότερο και να μας στερήσει τις χαρές της ζωής. Να πάρουμε τη ζωή και πάλι στα χέρια μας. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας.